Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μετά τις 22 Ιανουαρίου και το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης θα ξεκινήσει η συζήτηση για την μορφή που θα έχει η εποπτεία της Ελλάδος μετά την ολοκλήρωση του μνημονίου στα τέλη Αυγούστου 2018. Χθες η Τράπεζα της Ελλάδος ξεκαθάρισε πως η αποσαφήνιση της μορφής που θα λάβει η στήριξη της ελληνικής οικονομίας μετά το τέλος του προγράμματος είναι σημαντική στην περίπτωση που έως τότε δεν έχει βελτιωθεί η πιστοληπτική διαβάθμιση της χώρας. Από τις τοποθετήσεις τις οποίες προχώρησαν τις προηγούμενες εβδομάδες και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, καθίσταται σαφές πλέον πως οι θεσμοί δεν βλέπουν καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Σε επενδυτικό σχήμα του ομίλου Ολύμπια, συμφερόντων Πάνο Γερμανού και της εταιρείας επιχειρηματικών συμμετοχών VNK Capital της οικογένειας Κάτσου, πέρασε το 12,8% της Lambda Development. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του insider.gr, η πώληση των μετοχών στο επενδυτικό σχήμα των δύο εταιρεών έγινε από εταιρεία της Blackstone, του Αμερικανικού επενδυτικού ομίλου που διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συναλλαγή έγινε την ίδια μέρα που φαίνεται πως προχωρούν οι εξελίξεις για την επένδυση στο ελληνικό που έχει αναλάβει κοινοπραξία υπό την Lambda Development. Ξεπούλησαν φέτος οι τουριστικοί πράκτορες ό,τι πακέτο υπήρχε για ευρωπαϊκούς προορισμούς και όχι μόνο εν ώψη των εορτών. Πακέτα που ξεκινούν από τα 400 ευρώ και σκαρφαλώνουν έως και τα 2.000 ευρώ έχουν εξαντληθεί. Τα πακέτα αυτά αφορούν την Ευρώπη, με την Ισπανία να έχει προσελκύσει τη μερίδα του Λέοντος των Ελλήνων ταξιδιωτών, την Ιταλία, την Ελβετία, το Παρίσι, το Λονδίνο, την Αυστρία, ενώ την ίδια στιγμή προς εξάντληση βαίνουν και οι εκδρομές που αφορούν τα Αραβικά Εμμυράτα, την Ανατολική Ασία, τις κρουαζιέρες ανά τον κόσμο αλλά και την Ινδία. Υψηλές βέβαια είναι οι πληρώτες που αφορούν τα ξενοδοχεία και τα καταλήματα και στους εγχώριους χειμερινούς προορισμούς. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Τουριστικών Πρακτόρων, ο κόσμος έχει ηρεμήσει και πλέον έχει αρχίσει να ταξιδεύει, όπως άλλωστε έκανε και στο παρελθόν. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να κυμαίνει σε 792,89 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,03%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά, να περάσετε όμορφα.